Πώς ξεκινάμε σήμερα πρώτη ζωντανή σύνδεση με έναν Έλληνα, ο οποίος ήταν μόνιμος κάτοικος Κιέβου και πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καστοριάς. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Πανταζή, να τον ευχαριστήσω πολύ και να τον καλησπερίσω. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Τα καταφέρατε τελικά, απομακρυνθήκατε από το Κιέβο, σωστά? Ναι, ναι, μπόρεσα και έφυγα από το Κιέβο. Μάλιστα. Και βρίσκεστε πλέον Ελλάδα, Καστοριά? Τώρα ναι, βρίσκομαι Ελλάδα, στην Καστοριά εδώ και λίγες μέρες. Είμαι ασφαλής, είμαι εντάξει. Ήταν μια εύκολη διαδικασία η μετακίνησή σας και η φυγή σας από το Κίεβο προς την Ελλάδα? Για πείτε μας λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή μου, διότι μόνο για να μπορέσω να περάσω στην απέναντι όχθη του Κιέβου πέρασαν 5 ώρες. Το Κιέβο χωρίζεται σε 2 όχθες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Βέβαια. Λειτουργούσαν μόνο 2 γέφυρες. Πάνω σε αυτές τις γέφυρες είχε ουρά κάμποσων χιλιόμετρων. Μετά ήταν τα οδοφράγματα που μας σταματούσαν ανά 10 χιλιόμετρα για έλεγχο διαβατηρίων, για έλεγχο πορπαγκάζ και ούτω καθεξής. Μετά μας έπιανε απαγόρευση κυκλοφορίας, σταματούσαμε αναγκαστικά όπου βρίσκαμε. Κοιμόμασταν είτε σε εθελοντές, είτε σε γνωστούς σε άλλες πόλεις. Πήγαινα από παραδρόμους συνήθως που θεωρούνταν πιο ασφαλείς. Δηλαδή, κύριε Πανταζή, μία διαδρομή που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα την διανύατε σε πόσο διάστημα, σε πόσες ώρες? Για να φτάσω στην πόλη που πήγα, στην πόλη Ούζγορου, στα δυτικά της Ουκρανίας, σε υποφυσιολογικές συνθήκες θα μου έπαιρνε 8 ώρες και μου πήρε 4 ημέρες. Και σας πήρε 4 ημέρες, 4, 24 ώρα. Υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκατε για τη ζωή σας, γίνατε μάρτυρας καταστάσεων που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους? Υπήρξαν φορές, διότι περνούσα από κάποια σημεία στα οποία δεν υπήρχαν ούτε οδοφράγματα, αλλά ούτε στρατός, ούτε τίποτα. Ήταν απλά πεδιάδα που γύρω σου δεν υπήρχε ψυχή και φοβόσουν σε αυτά τα σημεία, γιατί εάν συνέβαινε κάτι δεν θα σε βοηθούσε κανείς, εννοείται. Συν της άλλης είδα πάρα πολλά τροχιά στο δρόμο. Πάνω στον πανικό το κόσμος δηλαδή οδηγούσε όπως να είναι, έβγαινε στο αντίθετο ρεύμα, γινόντουσαν με τοπικές συγκρούσεις, είχε χρειαστεί πάρα πολλές φορές να πατήσω φρένο απότομα, ήταν φοβήθηκα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Ήταν επικίνδυνες. Αποφασίσατε από την πρώτη στιγμή του πολέμου, την πρώτη μέρα, να αναχωρήσετε από την Ουκρανία? Όχι, το αποφασίσαμε μετά από μια εβδομάδα περίπου, διότι ακουόντουσαν πάρα πολλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε την πόλη διότι δεν υπάρχουν καύσιμα. Στα οδοφράγματα ακουγόταν ότι τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι και σκοτώνουν όποιον προσπαθεί να φύγει. Ακουγόντουσαν πάρα πολλά. Τα έβαλα κάτω, διάβασα, πήρα συμβουλές και τότε μόνο αποφάσισα να φύγω. Δηλαδή πήρα το ρίσκο ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχουν υπάρξει άνθρωποι ωστόσο που έχουν μείνει πίσω. Το τελευταίο 24ωρο της διαμονής σας στο Κίεβο, τι θυμάστε από αυτές τις ώρες, τι επικρατούσε? Για να σας πω την αλήθεια, έχω χάσει λίγο τις μέρες. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πότε έφυγα, πότε έφτασα, πότε ήρθα. Ένας χαμός, ένα jet lag που λέμε. Από αυτά τα λίγα που θυμάμαι, ήταν ήσυχα τα πράγματα εκείνη τη νύχτα. Δεν ακουγόντουσαν δηλαδή εκρήξεις ή κάποιοι βομβαρδισμοί. Αυτό θυμάμαι. Έχετε κρατήσει επαφές με ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία? Έχετε επιχειρήσει να μιλήσετε μαζί τους? Ναι. Με όσους έχουν μείνει στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ουκρανίας ερχόμαστε σε επαφή κανονικά. Με τα μόνο άτομα που δεν μπορώ να έρθω σε επαφή εδώ και 2 εβδομάδες και δεν ξέρω καν αν είναι όντως ζωντανοί, είναι με κάποια άτομα από τη Μαριούπολη. Σήμερα διάβασα πως έχει 2.000 νεκρούς η Μαριούπολη. Πολύ πιθανό να είναι μέσα σε αυτούς. Αν και ελπίζω να κάνω λάθος.
Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε, δηλαδή, μέσω τηλεφώνου δεν υπάρχει γραμμή, δεν υπάρχει σήμα. Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τα τηλέφωνα, δεν έχουν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω καν, δεν ξέρω πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι κάνουν. Και είναι αρκετά άτομα. Είναι 10 άτομα περίπου που γνωρίζω από τη Μαριούπολη και δεν έχω χάσει την επαφή μαζί τους. Αναφορικά με Έλληνες που βρίσκονταν στο Κίεβο και τους γνωρίζατε, υπάρχουν? Ναι. Δύο άτομα που γνωρίζω είναι ακόμα εκεί. Και είναι καλά στην υγεία τους. Επιθυμούν να αναχωρήσουν, προσπαθούν να αναχωρήσουν, τι σας λένε? Όχι, δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πανταζή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Περάσατε μια δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε να μπει ένα φρένο, να τελειώσει όλο αυτό το μαρτύριο και η τραγωδία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.